έχουμε συνηθίσει να έχουμε τόσο κόσμο και κατά συνέπεια δεν υπάρχει μηχανισμός επιβολής σιγής. Κύριε Υπουργέ, να με επιτρέψετε να σας καλωσορίσω σε ένα χώρο που σας είναι αγαπητός και οικείος, τον υπηρετήσατε ολόκληρη τη ζωή σας. Θα μου επιτρέψετε να κάνω έναν μικρό απολογισμό της τετραετούς παρουσίας των συνεργατών μου και μου εδώ στο Υπουργείο. Κυρίες και κύριοι, θέλω να πω ότι αυτά τα χρόνια εργαστήκαμε με γνώμονα την απόλυτη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Πιστή σε μια πολύ βασική αρχή, στην αρχή του απαραβίαστου, των συνόρων και της ανεξαρτησίας όλων των κρατών. Είχαμε πάντα στο μυαλό μας ότι ο διάλογος είναι το μέσο για την επίλυση των διαφορών, για την προάσπιση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Άλλωστε, στο πλαίσιο αυτό έχουμε αναλάβει την οργάνωση της Russian Conference 2024 μαζί με τις ΗΠΑ. Παρουσιάζοντας πάντα τη στρατηγική, μιλώ για ένα πολύ επίπεδο πλέγμα κύκλων. Δημιουργήσαμε διάβλους επικοινωνίας και συνεργασίας με χώρες της Μέσης Ανατολής, Βόλπου, της Βόρειας, της Προσαχάριας Αφρικής, της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής, της Καραϊβικής, της Αυστραλίας. Πολλές χώρες που επισκέφτηκα ήταν η πρώτη φορά που τις επισκεπτόταν Έλληνας Υπουργός. Προωθήθηκαν οι υποψηφιότητες της Ελλάδας, καταρχήν για το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όπως ξέρετε, έχουμε ήδη 120 γραπτές δεσμεύσεις και δεν υπάρχει αντίπαλός μας προς το παρόν. Για το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και για την Προεδρία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Όπως ξέρετε, η δεύτερη και η τρίτη εκστρατεία αναλαμβάνονται για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας. Υπεγράφησαν συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τη Σαουδική Αραβία. Υπεγράφησαν συμφωνίες οριοθέτησης των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών της Ελλάδας με την Αίγυπτο και την Ιταλία, επίσης η πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία. Υπήρξε επί της αρχής συμφωνία με την Αλβανία για την παραπομπή του θέματος στο δικαστήριο της Χάγης και ως κατακλείδα όλων αυτών των συμφωνιών, υπερηφάνως λέω ότι είμαι ο πρώτος Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών από το 1947 που απέρχεται από το Υπουργείο με την ελληνική επικράτεια μεγαλύτερη από όταν την παρέλαβε. Μπορέσαμε και αντιμετωπίσαμε τον COVID-19. Το Υπουργείο συνέχισε να λειτουργεί κανονικά, αλλά μας έδωσε μια ευκαιρία. Την ευκαιρία της διπλωματίας των εμβολίων. Δηλαδή, τη δωρεά εμβολίων σε μια μεγάλη σειρά χωρών που τα είχαν ανάγκη. Και κατά συνέπεια μας έδωσε την ευκαιρία να χτίσουμε γέφυρες με αυτές τις χώρες. Είχαμε τρεις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού συμπατριωτών μας από ζώνες κινδύνου, το Αφγανιστάν, την Ουκρανία και πρόσφατα το Σουδάν. Αναπτύξαμε τη διπλωματία των χαρτών. Εξηγήσαμε δηλαδή σε όλη την ανθρωπότητα, σε πάρα πολλές χώρες, ποια είναι η πραγματική διαφορά και η διάστασή της στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Για να μην διατηρείται η εντύπωση ότι η ένταση που υπήρχε τα 3,5-4 χρόνια με την Τουρκία, οφειλόταν σε μια διαφορά που έχει ιστορικές ρίζες και όχι νομικές ρίζες. Είμαι ευτυχής διότι αφήνουμε τη σχέση μας με την Τουρκία σε ένα σημείο που δημιουργείται. Έχει δημιουργηθεί ένα παράθυρο ευκαιρίας. Και εκφράζω την ευχή αυτό το μικρό παράθυρο να γίνει μια μεγάλη πύλη. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην Τουρκία. Βεβαίως, δεν επιτρέπεται φυσικασμός. Στο εσωτερικό υπήρξε η μεγαλύτερη, νομίζω, με κάθε μετριοφροσύνη, μεταρρύθμιση του Υπουργείου μέσω εξυγχρονισμού των τομών του και αξιοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού. Έτσι, νομίζω ότι θα
θα επιτραπεί, εφόσον αξιοποιηθούν αυτά τα κοινοφανή εργαλεία, η αλληλεπίδραση της πολιτικής, της οικονομικής και της δημόσιας διπλωματίας, όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο Υπουργείο. Όλο αυτό θα υποστηρίζεται από την ψηφιακή μεταρρύθμιση, με τα νέα καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία και με την πλήρη ψηφιοποίηση των προξενικών υπηρεσιών. Όλα αυτά θα αποβούν προς όφελος και των Ελλήνων πολιτών. Θα ήθελα, τελειώνοντας, να εκφράσω από καρδιάς τις θερμότατες ευχαριστίες μου καταρχήν σε εσάς, κύριε Αναπληρωτάρη, κύριε Βαρβίτσιο, για την συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Κατσανιώτη, και σε εσάς και στον κύριο Φραγκογιάννη, νομίζω ότι μπορούμε να φύγουμε περήφανοι από αυτό το Υπουργείο. Θα ήθελα επίσης να διατυπώσω θερμότατες και από καρδιάς ευχαριστίες. Καταρχήν στους στενούς μου συνεργάτες, αλλά και σε όλα τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών, στην Κεντρική Υπηρεσία και στις αρχές μας ανά τον κόσμο. Επίσης, κύριε Υπουργέ, παρότι δεν χρειάζεται λόγω της μεγάλης εμπειρίας σας, θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας αυτή την περίοδο και να σας δηλώσω ότι όλες οι προσωπικές επαφές που δημιούργησα αυτά τα 4 χρόνια με συναδέλφους ανά τον κόσμο είναι απολύτως στη διάθεσή σας, όπως και εγώ, για οτιδήποτε εσείς ή η πατρίδα χρειαστεί. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ θερμά.